Μετά, παιδιά, από τον πρώτον βαθμό μοιήσεως εις τον τεκτονισμό που λέγαμε την περασμένη φορά και που λέγεται μοίησης του μαθητού, ερχόμεθα τώρα να δούμε τον δεύτερον βαθμό μοιήσεως που λέγεται μοίησης του εταίρου. Ο εταίρος του εταίρου. Εδώ βέβαια στην μοίηση αυτή του δεύτερου βαθμού μόνο μερικά κατ' επιλογήν θα αναφέρομαι στοιχεία, γιατί δεν χρειάζεται πιο πολύ, όπως και στον τρίτο βαθμό δεν θα πούμε παρά μόνο έναν μύθο επί του οποίου στηρίζονται, θα λέγαμε ο φιλοσοφικός μύθος, για τον οποίο θα κάνουμε κάποια ανάλυση περισσότερα. Εις αυτόν τον βαθμό, τον δεύτερον βαθμό, γίνονται 5 περιοδίες μέσα στη Στοά, που έχουν βεβαίως συμβολικό χαρακτήρα. Η πρώτη περιοδία είναι αφιερωμένη στις 5 αισθήσεις του ανθρώπου. Η δεύτερη περιοδία είναι αφιερωμένη στις τέχνες. Η τρίτη στις επιστήμες και μάλιστα στις θετικές επιστήμες. Η τετάρτη περιοδία είναι αφιερωμένη στους ευεργέτας, στις ανθρωπότητες. Και η πέμπτη και τελευταία περιοδία είναι αφιερωμένη στην αποθέωση της εργασίας. Έχουμε λοιπόν κάποιον συμβολικό χαρακτήρα στις αυτές τις 5 περιοδίες που γίνονται μέσα στην Στοά. Με αυτή την αφιέρωση ο μοιούμενος, αυτός ο οποίος υφίσταται την μοίηση, καθιερούται σε μίσθη των θετικών επιστημών και ανάγει σε θρησκεία όλες αυτές τις θέσεις που συμβολίζονται από τις 5 περιοδίες. Και όπως βλέπετε, ανάγει σε θρησκεία ό,τι υποποιείται εις τις αισθήσεις. Είναι γνωστό ότι ο υλισμός δεν είναι τι άλλο παρά η αποδοχή ό,τι υποποιείται εις τις αισθήσεις. Το βλέπω, υπάρχει. Δεν το βλέπω, δεν υπάρχει. Το πιάνω, υπάρχει. Δεν το πιάνω, δεν υπάρχει. Βέβαια θα μιλήσουμε πρώτα ο Θεός, αν ο καιρός μας πάρει και ο Θεός θέλει, θα μιλήσουμε σε ειδικό κεφάλαιο για τον υλισμό. Άμα τελειώσουμε τον μασονισμό, θα μιλήσουμε και για τον υλισμό. Αλλά να ξέρετε από τώρα ότι αυτό είναι υλισμός. Συνεπώς, εδώ δεν έχουμε τίποτε άλλο, παρά αφού κινούμεθα περί της αισθήσης και περί της επιστήμης και λοιπά, δεν έχουμε τίποτε άλλο παρά μία θρησκεία που αναφέρεται σε ό,τι υποποιείται στις αισθήσεις. Δηλαδή είναι η μυστική. Θα το δείτε. Με την εργασία, λέγει ο τέκτον, κατανικά την φύση. Και όλα μαζί εκφράζουν αυτή την φυσική, σας είπα, θρησκεία, την υλιστική. Είναι αξιοπρόσεκτο όμως ότι μιλάνε για αποθέωση της εργασίας. Προσέξτε αυτό το σημείο. Η πέμπτη περιοδία αναφέρεται στην αποθέωση της εργασίας. Αποθέωση θα πει θεοποίηση. Αν ρίξετε μια ματιά σε γλυπτά που υπάρχουν όταν στεφανώνεται κάποιος ποιητής, ο όμηρος, παραδείγματι, σε γλυπτά που έχουν σωθεί μέχρι σήμερα, ή ακόμη σε Αγγεία, ή κάποιος αυτοκράτορ, ή Ρώμη ως πόλη, στεφανώνεται, αυτό λέγεται αποθέωση, δηλαδή θεοποίηση. Και εδώ βλέπει κανένας ότι έχουμε μία θεοποίηση της εργασίας. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Θα δείτε στο τέλος της μίσεως, όταν θα αναπτυχθεί ευλογία και δοξολογία εις αυτή την εργασία. Είναι πολύ περίεργο. Ακόμα αυτές οι 5 περιοδίες που
κάνει μέσα στην Στοά. Ομοιούμενος, εξυγχρονίζουν τις διάφορες ηλικίες του ανθρώπου. Ακόμη, συμβολίζουν, για τρίτη περίπτωση τώρα, συμβολίζουν ή αλληγορούν την αλληλοδιαδοχή των εποχών. Οι τρεις πρώτες αλληγορούν την ανθοφορία και την ανάπτυξη των καρπών από την αιαρινή ησημερία, την ανοιξιάτικη ησημερία, μέχρι την φθινοπορεινή ησημερία. Η τετάρτη περιοδία αναφέρεται στην ορίμανση των καρπών και η πέμπτη αναφέρεται στην ανάπαυση. Ώστε βλέπει κανείς εδώ ότι οι πέντε αυτές περιοδίες αναφέρονται εις των ετήσιων κύκλων. Αυτό είναι πάλι πολύ χαρακτηριστικό. Ετήσιος κύκλος. Όλα αυτά δεν λένε ότι είναι ειδωλολατρία. Θα σταματώ ανά πάσα στιγμή να το λέγω αυτό. Τι άλλο ήταν η ειδωλολατρία και τι άλλο είναι παρά η αποθέωση της φύσεως. Κατά την δευτέραν περιοδία, ομοιούμενος παίρνει στα χέρια του ένα γωνιόμετρο γνώμονα και ένα διαδίκτυο. Αυτά συμβολίζουν την δικαιοσύνη και την αλήθεια που πρέπει να διακρίνουν τον τέκτονα. Αυτά τα δύο σύμβολα, ο διαδίκτυος και ο γνώμων, είναι πολύ χαρακτηριστικά σύμβολα του τεκτονισμού. Αν οπουδήποτε τα δείτε, θα πείτε ότι εδώ υπάρχει κάτι το μασονικό. Ο διαδίτης και ο γνώμων είναι σύμβολα τα οποία είναι καθιερωμένα και μάλιστα θεωρούνται κύρια σύμβολα αυτά. Διαδίτης, διαδίτης, ξαναλέγω, και γνώμων. Βέβαια δεν είναι μόνον αυτά, αλλά κυριότατα είναι αυτά. Κατόπιν ο Σεβάσμιος, ο οποίος στέκεται πρώτου μειουμένου ή ομοιούμενος πρώτου Σεβασμίου, μπλέκει το εγκόμιο της εργασίας που σας είπα προηγουμένως με τα εξής επιλέξει λόγια. Μάλιστα είναι στην καθαρεύουσα από τα τυπικά τους, θα το εξομαλύνω εγώ όσο μπορώ λιγάκι. Ευλογητή έστω, εννοείται η εργασία. Δηλαδή ευλογητοί και δοξασμένοι, όπως λέμε, ευλογητός ο Θεός ημών, όταν εμείς αρχίζουμε μία ακολουθία. Εδώ ευλογητή έστω η εργασία υπό των τέκνων της χείρας δια τα βόρα τα οποία επεδαψίλευσεν ημίν εν το παρελθόντι και τα αγαθά του μέλλοντος. Δηλαδή ευλογημένη, δοξασμένη η εργασία από τα παιδιά, της χείρας. Θα σας το πω λίγο πιο κάτω, αν και σας το εξήγησα την περασμένη φορά. Για τα δώρα τα οποία μας χαρίζει, μας δίδει, τόσο στο παρελθόν, όσο και στο μέλλον. Βλέπετε, επιδαψιλεύει αγαθά, μας προσφέρει αγαθά η εργασία. Κατά τον δεύτερο τέκτονα, αυτόν ξέρω είναι, όπως βλέπετε, η χείρα, της οποίας τα παιδιά είναι οι μασόνοι και λέγονται οι ή της χείρας, και ένα αυτή η χείρα επιλέξει, λέγει ο Βερ, είναι η Ίσης, η θεά Ίσης των Αιγυπτίων, η θεά της γονιμότητας, η θεά γη, η θεά, θα λέγαμε, ρέα στους πρωτοέλληνες, κατόπιν είναι η Δήμητρα. Ξέρετε, η ρέα ή το η θεά γη. Αλλά έχουμε εξέλιξη βεβαίως των θεών, των θεοτήτων για πολλούς λόγους. Πάντως είναι η θεοποίηση της γης εν διάρκει περιπτώσει, και λέγει εδώ ότι η Ίσης, η προσωποποίηση της φύσεως, η μήτρη πάντων, η κύρα του Οσίριδος, ο Όσιρης, είναι η αρσενική θεότητα, είναι ο ήλιος, ότι για μας είναι μεταγενέστερα ο Απόλλων, του Θεού του αοράτου, ώστις φωτίζει τας διανύας. Ώστε λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, καθαρά, δεν υπάρχει κανένα σχήμα να κρυφτούμε,
ότι εδώ οι Ίσεις και ο Όσυρης είναι εκείνοι που ευλογούν τους τέκτονας και τους έχουν παιδιά τους. Παιδιά λοιπόν της Ίσιδος και του Οσύριδος, του Θεού του Αοράτου που φωτίζει τις διάνοιες, είναι... Τι λέτε? Θέλει πιο πολύ φιλοσοφία να καταλάβουμε ότι πρόκειται περί καθαρωτάτης ειδωλολατρίας. Θα ήθελα να σας πω, είναι κάτι που θα σας το πω κι άλλη φορά. Αν ποτέ σας χτυπήσουν την πόρτα και σας πούν να γίνετε τέκτον, αποτείνομαι στα αγόρια, στα μεγάλα αγόρια. Βέβαια δεν έχει γίνει μέχρι τώρα στο άτεκτόνων γυναικών, αν και υπάρχουν, εντάξει, περιπτώσεις στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Τότε, θα σας, αν τους πείτε εσείς, μα για σταθείτε, δεν είναι ο μασονισμός μπιεδρολατρία? Ενδεχομένως γιατί, και μακάρι έτσι, να θυμόσαστε εκείνα τα οποία έχετε ακούσει εδώ στα μαθήματά μας αυτά. Θα χαμογελάσουν και θα πούν, μα αυτά είναι συκοφαντίες. Μα δεν είναι θρησκεία ο μασονισμός? Θα ξαναγελάσουν και θα πούν, μα αυτά είναι ανόητα πράγματα. Ποιοι τα λένε αυτά? Να κάτι σαν και, ξέρω εγώ. Και με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με χαμόγελο, είτε με θυμό, θα αρνηθούν ότι όλα αυτά είναι έτσι και ότι πρόκειται περί συκοφαντίας. Και θα σας πούν ότι έλα να ειδείς και τα λοιπά. Παιδιά, προσέξτε. Όπως ο αντίχριστος θα χρησιμοποιήσει, θα σταθούν μπροστά του δύο στοιχεία. Ο φόβος και η απάτη, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Ο φόβος και η απάτη. Ο φόβος του μαρτυρίου και η απάτη των όσων αυτό θα μετέρχεται, που θα παρασύρει τους ανθρώπους με εκείνα τα οποία κάνει. Διότι, αν οι αρχαίοι μάρτυρες εμαρτύρουν μπροστά στους ειδωλολάτρες, αυτοκράτορες, επάρχους, ό,τι ήταν, βασιλείς κλπ. Όλοι αυτοί κάναν τίποτα θαύματα? Όχι. Δηλαδή, ένας βασιλιάς μπροστά στον οποίο κατά κάποιο τρόπο μαρτυρά κάποιος, κάνει αυτός ο βασιλιάς θαύματα? Έκανε ο Νέρον ως διώκτης ή ο Διοκλητιανός ή ο Μαξιμιλιανός ή όποιος άλλος, έκανε μπροστά στους μάρτυρες θαύματα? Να του πει, να πει ότι εγώ είμαι Θεός. Το αρνείσαι αυτό? Είμαι Θεός. Να, σου κάνω μία ανάσταση νεκρών. Δεν το έκανε κανένας. Τότε όμως ο Αντίχριστος θα κάνει και θαύματα. Υπάρχουν λοιπόν δύο στοιχεία, ο φόβος και η απάτη. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Προσέξτε λοιπόν, μη πλανηθείτε. Εδώ υπάρχει η απάτη. Ο φόβος θα μπει όταν μπείτε μέσα. Και θα θέλατε να φύγετε ή ενδεχομένως θα θέλατε να πείτε κάτι πιο έξω, τότε βεβαίως απειλήστε και απειλείτε και αυτή η ζωή σας. Θα σας πούν, αυτά είναι παραμύθια, δεν είναι καθόλου παραμύθια, γιατί ακριβώς πρόκειται περί απάτη. Εξάλλου, όλα αυτά που σας λέγω είναι στηριγμένα, αν έπρεπε να σας λέω και τις σελίδες των βιβλίων, είναι στηριγμένα επάνω σε δικά τους βιβλία. Λέω Φερρυππίν, ο Βέρ λέγει αυτό. Θα έπρεπε να σας πω ακόμη, στο τάδε βιβλίο, τάδε σελίδα. Λοιπόν, προσοχή, γιατί πρόκειται, όπως σας είπα, περί απάτη. Μετά, ο μειούμενος διδάσκεται, εδώ τώρα θέλω να προσέξετε πάρα πολύ, πάρα πολύ, διδάσκεται να ατενίσει τον λάμποντα αστέρα. Τι το αυτός ο λάμπον αστήρ? Κατά το τυπικό των τεκτώνων, αυτός ο λάμπον αστήρ είναι ο πολυκόστος αστήρ. Όπως τα ξέρετε, το πολικό αστέρι, όπως τα ξέρετε ότι ο πολικός αστέρας είναι εκείνος ο οποίος δείχνει πάντα σχεδόν σταθερά το βορρά. Δηλαδή κάνει ένα πολύ μικρό κύκλο, γιατί εκεί είναι ο πολικός, ο πόλος του ουρανού, αν γνωρίζετε, αν θυμόσαστε από το σχολείο. Και είναι το αστέρι της ανεξαρτήτου διανύου. Γι' αυτό σας είπα, είναι το πολικό αστέρι των τεκτώνων. Μιας διανύας που είναι απειλαγμένη από προλήψεις και δυσιδαιμονίες.
Και το αστέρι αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά το γνωστό πεντάγραμμο, πεντάγραμμα, ή όπως λέγεται πεντάλφα, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά σήμα της μαγείας, αλλά και των ταλμουδιστών, των σιωνιστών των Εβραίων. Η γνωστή εβραϊκή πεντάλφα, αυτή είναι. Και χρησιμοποιείται η πεντάλφα από τους Εβραίους γιατί είναι ταλμουδιστές. Δηλαδή, είναι εκείνοι που έχουν φύγει ουσιαστικά από την Παλαιά Διαθήκη και μένουν σε εκείνα που σας έλεγα στην ιστορία του τεκτονισμού, που έχουν δεχτεί επιδράσεις από τον γνωστικισμό και μάλιστα των Αλεξανδρινών γνωστικισμών. Ώστε λοιπόν αυτή η πεντάλφα ή αυτό το πεντάκτινο αστέρι ή το πεντάγραμμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά δανεισμένο από τη μαγεία. Το αστέρι αυτό έχει μια κορυφή επάνω. Προσέξτε, αποτελεί το κύριο σημείο της μοιήσεως. Μην σας κάνει εντύπωση. Και είναι το δεύτερο σύμβολο, βασικός εσωτερικών σύμβολων. Δεν εκτίθεται πολύ εύκολα εις τους απ' έξω. Το κύριο σύμβολο του μασονισμού. Έχει λοιπόν την κορυφή, το αστέρι αυτό, προς τα πάνω. Και τις δύο άλλες κορυφές τις έχει προς τα κάτω. Και τις άλλες δύο κορυφές τις έχει πλάγια. Το καταλάβατε. Δηλαδή η μία κορυφή, η μία μύτη, πρέπει να είναι πάντα προς τα πάνω. Μοιραία λοιπόν, οι άλλες δύο είναι κάτω και οι άλλες δύο είναι σε μία προέκταση. Τι σημαίνει αυτό? Το αστέρι αυτό συμβολίζει τον άνθρωπο. Η κεφαλή επάνω, τα δύο σκέλη ανοιγμένα προς τα κάτω και τα δύο χέρια σε μία προέκταση. Συμβολίζει λοιπόν τον άνθρωπο. Και στη μαγεία είναι σύμβολον υπερτάτης θελήσεως. Και υπενθυμίζει τώρα στον τέκτονα την υποχρέωση να εκτελεί με τα χέρια και με τα πόδια ό,τι η ανεξάρτητη διάνοια παραγγέλει. Στο κέντρο αυτού του αστέρος, όπως λέγεται ο λάμπον ή φωτοβόλος ή φλογοβόλος αστήρ, προτιμούν να το λένε φλογοβόλο αστέρι, ο φλογοβόλος αστήρ, διότι το φτιάχνουν κατά τέτοιο τρόπο, βάζουν φως από πίσω όταν το εκθέτουν και φωτίζεται αυτό το αστέρι, και τώρα στη μύηση γίνεται επίδειξης και αποκάλυψης αυτού του αστέρος. Μην ξεχνάτε ότι στα μυστήρια της Δήμητρος, στα Ελευσίνια μυστήρια, εγίνοντο αποκαλύψεις αντικειμένων που οι μοιούμενοι έπρεπε να δείξουν την έκπληξή τους. Και τι ήταν αυτά, τι μπορεί να ήσαν? Πάντοτε ό,τι αφορούσε στον άνθρωπο, στη γη, στον ήλιο και στην γονιμότητα. Πάντοτε. Κυριότατα εις την γονιμότητα. Έτσι λοιπόν και εδώ, στο κέντρο αυτού του αστεριού, που γίνεται αποκάλυψη εις των μοιούμενων και θεωρείται ότι τώρα είναι κάτι πολύ σπουδαίο που πρέπει να το γνωρίσει, υπάρχει το γράμμα, το ελληνικό γράμμα γάμα, αλφαβήτα γάμα, ή σε άλλες, στο ΕΣ εκτός Ελλάδος, όπως ευρωπαϊκές κλπ, υπάρχει το γράμμα G ή το Z. A, B, C, D, E, F, Z, γαλλικά. Δηλαδή είναι το πέμπτο γράμμα, συγγνώμη. A, B, C, D, E, F, Z. Είναι το έβδομο γράμμα, το έβδομο. Και ή το G, αν το πούμε αγγλικά. Και τι σημαίνει, σας το έχω πει ήδη μια περασμένη φορά, ελληνικά σημαίνει, πρώτα, γνώση, δηλαδή γνωστικισμός, γνώση. Δεύτερον, γεωμετρία. Και τρίτον, γένεση, με ένα νι, από το γίγνομε, δημιουργία. Γνώσεις, γεωμετρία, γένεση. Η γεωμετρία
είναι η βάση, παιδιά, των θετικών επιστημών. Η βάση. Γι' αυτό έχουν και το γωνιόμετρο, έχουν και τον διαβήτη. Μην ξεχνάτε ότι κρατούν μερικά στοιχεία από τους παλαιούς επαγγελματικούς τέκτονες, αλλά δεν έχουν καμία σχέση πια με τον επαγγελματικό μασονισμό και έχουν δώσει συμβολικό χαρακτήρα σε όλα αυτά. Η γένεση, όπως λέγουν οι ίδιοι, είναι η ζωική δύναμη, η διαιωνίζουσα την σειρά των όντων. Τι είναι λοιπόν η γένεση? Είναι η δύναμη σε εκείνη η ζωική, η ζωή η ίδια, η οποία διαιωνίζει τα όντα, ότι αν φεύγουν από τη ζωή έρχονται κάποια άλλα. Και έτσι λοιπόν διαιωνίζεται η ζωή πάνω στη γη. Αυτό είναι η γένεση, η δημιουργία ή αν θέλετε η διαρκής αναδημιουργία. Και οι γνώσεις, για να γνωρίσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα, για να λύσουμε το ένιγμα της ζωής. Τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι η ζωή. Αν καταλαβαίνετε, όλα τα φιλοσοφικά συστήματα προσπαθούν να δώσουν μία απάντηση. Τι είναι ο Θεός, τι είναι ο κόσμος και τι είναι ο άνθρωπος. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα, υπάρχει και ένα τέταρτο αν θέλετε, η σχέση του ανθρώπου ή μάλλον ο τρόπος που γνωρίζει αυτά. Αυτό προσθέτει εις τους νεωτέρους χρόνους στην φιλοσοφία και εδώ βλέπει κανείς καθαρά, πολύ καθαρά, ότι δεν υπάρχει παρά η προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα με φιλοσοφικών πάντα τρόπων, το πρόβλημα άνθρωπος, το πρόβλημα ζωή, το πρόβλημα κόσμος, το πρόβλημα Θεός. Αλλά είναι όμως η οπτική γωνιά απολύτως ειδωλολατρική. Απολύτως. Δεν έχει τίποτε που να αφορά στην πίστη ή στον χριστιανισμό. Και μάλιστα με την ευκαιρία, για να δείτε αυτό που σας είπα προηγουμένως, απάτ. Διάβαζα σε μια εφημερίδα ότι τώρα για να αρχίσει η μεγάλη στοά των Αθηνών τις εργασίες της, έκαναν μια άκουσον, μια θεία λειτουργία. Πιθανώς το διαβάσετε και εσείς στην εφημερίδα. Μία θεία λειτουργία, δεν αποκλείται και να κοινώνησαν κιόλας. Βεβηλότατα εννοείται. Γιορτάζονται στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο ως προστάτητο. Ακούτε, αρχίζουν με θεία λειτουργία. Όλα αυτά τι σημαίνει? Είναι στάχτη στα μάτια για να δείξουν ότι είναι χριστιανοί, ότι δεν έχουν τίποτα εναντίον της Εκκλησίας. Παιδιά, αυτή είναι η μεγάλη απάτη, δαιμονική απάτη. Και γίνεται μια αληθινή αποκάλυψη, όπως σας λέγω, και όσοι έχουν ποτέ γράψει ή έχουν μιλήσει γύρω από το θέμα του τεκτονισμού. Έτσι βλέπουμε για μία ακόμη φορά, σας είπα σε κάθε βήμα, θα σας το λέγω αυτό, ότι ο τεκτονισμός προέρχεται από θρησκείες που εκφράζουν το φαινόμενο της ζωής, δηλαδή της γονιμοποιού φύσεως. Η φύση η οποία γονιμοποιεί. Η λέξη γνώση έγινε θεία λέξη με και θεία έννοια. Μάλιστα ο Ραγκόν, φυσικά τέκτον, γράφει τα εξής. Τι σημαίνει το γράμμα τούτο, ερωτά. Δι, ζε. Πέμπτον σύμφωνον του αλφαβήτου, όχι πέμπτη σειρά, πέμπτον σύμφωνον του αλφαβήτου. Βγάζουμε το, το Α και το Ε. Είναι το αρχικό γράμμα της πέμπτης επιστήμης, της γεωμετρίας. Παρά τις διαφόρεις λαείς του Βορρά, δηλαδή στους διαφορετικούς λαούς του Βορρά, το αρχικό γράμμα, το Ζ, είναι του μεγάλου αρχιτέκτονος του σύμπαντος, όπως God, Good, God, God, αγγλικά, Goda. Είναι από ευρωπαϊκές βορείων λαών χώρες, όπως λέγεται ο Θεός. Τι έχει μπροστά, έχει το G. Συνεπώς, τι είναι τώρα, είναι εδώ θα λέγαμε και ο Θεός.
Για τον μειούμενον το γράμμα αυτό σημαίνει γεννήτος ή καθολική γένεση. Κατά τον Βέρτ πάλι, το όνομα της γενέσεως συνδυάζεται με το όνομα του Θεού. Βλέπετε πως συνδυάζεται. Γνώση, γεωμετρία, γένεσης, Θεός. Έτσι, το πεντάγραμμα, το πεντάγραμμα θα λέγαμε, ή το αστέρι αυτό, το πεντάκτινο, συμβολίζει ακόμη και το Θεό. Δηλαδή είναι, προσέξτε εδώ, η θεοποιηθήσα γονιμοποιός φύσης. Θεοποιηθήσα, καθαρή ειδωλολατρία. Δηλαδή είναι ο Θεός των αρχαίων ειδωλολατρικών θρησκειών, των αγροτών και των γεωργών. Κατόπιν, παιδιά, ομοιούμενος δίδει όρκων. Τι λέγει ένα μέρος του όρκου? Όπως συμμορφούται προς τα διδάγματα του βαθμού του εταίρου και τηρεί μυστικά από τον βεβήλων. Βέβλοι είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν τα ξέρουν αυτά. Δεν είναι μασόνοι. Βλέπετε, μας θεωρούν βεβήλους και των μαθητών τα μυστήρια αυτού. Δεν πρέπει δηλαδή να αποκαλύψουν τίποτα από τα μυστήρια που ήδη, στα οποία ήδη μειούνται. Ακολουθεί κατόπιν η καθιέρωση, όπως και στον πρώτο βαθμό, δεν τον επαναλαμβάνω. Κατόπιν πηγαίνουν στην στήλη Ζακέν. Τι είναι αυτή η στήλη Ζακέν? Η Ζακίν, γιατί με γιώτα γράφεται γαλλικά, Ζακέν. Υπάρχουν στην Εστοά, υπάρχουν δύο στήλες μπροστά, κατά, όχι εξωτερικός, στο δρόμο, μέσα είναι. Αυτές οι δύο στήλες είναι κατά απομίμηση των δύο μεγάλων στήλων του προνάου, του ναού του Σολομώντος. Και τις έχουν ονομάσει η μία Ζακέν και η άλλη Μποάν. Είναι σύμβολα και οι δύο, σύμβολα της γονιμότητας, χωρίς να πω πιο πολλά. Και εκεί στην στήλη Ζακέν πηγαίνουν και εκεί του δείχνουν μερικά σημάδια μυστικά των τεκτώνων, όπως πώς θα γίνεται μία τεκτονική χειραψία, πώς θα βάλει την υπογραφή του κτλ. Και όλα αυτά τα σημάδια δεν είναι παρά το πώς θα εκφράζεται από τον μειούμενον η τεκτονική του ιδιότητα. Έτσι βλέπουμε, παιδιά, και από τον δεύτερο βαθμό, ότι πρόκειται περί μιας καθαρός φυσιολατρικής, θα λέγαμε, θρησκείας, και όχι μόνο δεν έχει καμία, μα απολύτως καμία σχέση με τον χριστιανισμό, μα απολύτως καμία. Υπάρχουν στοές που έχουν ανοιγμένη την Καινή Διαθήκη και μάλιστα στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου, εν αρχήν ο λόγος. Καμία σχέση δεν έχουν με τον χριστιανισμό. Δίνουν εντελώς άλλη σημασία, όπως ακριβώς και οι αρχαίοι γνωστικοί. Και όχι μόνο δεν έχει καμία σχέση ο χριστιανισμός με την μασονία, αλλά και η μασονία θεωρεί τον χριστιανισμό εχθρόν, διάκειται εχθρικότατα και θέλει να τον καταργήσει. Αυτά, παιδιά, για τον δεύτερον βαθμό. Θα συνεχίσω με όπας πρώτο Θεός την ερχομένη Κυριακή.